Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη ΣΑΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην πράσινη ανάπτυξη, τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη των πράσινων αφεντικών που κάνουν επενδύσεις για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, ενώ την ίδια στιγμή το ρεύμα κόβεται από τους εργαζόμενους, από τους άνεργους, από τους απλούς πολίτες και βεβαίως είναι πανάκριβο. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι διοργανωτές αυτού του Βαλκανικού Φόρουμ για την Ενέργεια θέλουν το μοντέλο στην Ελλάδα να το πάνε και στα Βαλκάνια, διεισδύοντας ξένοι μονοπωλιακοί όμιλοι, ελληνικοί όμιλοι στα Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν υπό την αιγίδα και υπό την προστασία του Αμερικάνου πρέσβη, πρόξενου συγγνώμη, είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι τσακίσαν τις ζωές μας, τσακίσαν το περιβάλλον, τη χλωρίδα, την πανίδα, την ατούρα που αυτοί φτιάξαν. Όλες τις περιοχές είναι εδώ σήμερα αγωνιστές από την Καλαμιά που φέτος συμπληρώνεται σε λίγες μέρες ένας χρόνος από το χτύπημα των δυνάμεων της ασφάλειας της Κοζάνης, από το χτύπημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους απλούς ανθρώπους που τώρα, άκουσον, η εταιρεία, αγαπητοί φίλοι, μηνύει τους προσφεύγοντες στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο δικαίωσε την Καλαμιά και την επιχειρηματολογία της. Το δικαστήριο είναι στις 30 του μηνός. Καλούμε όλον τον κόσμο από σήμερα να είμαστε εκεί. Θα δικαιωθούμε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν πιστεύουμε στην αστική δικαιοσύνη, αλλά πιστεύουμε στη δύναμη του λαού. Πιστεύουμε στο κίνημα υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της ζωής. Κατέστρεψαν τα βουνά, τα λαγκάδια, τους κάμπους, τη χλωρίδα και την πανίδα, κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, 1000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκό θέλουν να κάνουν στη Γαλατινή. Το ίδιο πράγμα και στην Καλαμιά, το ίδιο και στο Βέρμιο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πάει πολύ να το εξάγουν και στα Βαλκάνια. Ντροπή τους. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Ντροπή για τους ομιλητές, για τους διοργανωτές του Βαλκανικού Φόρουμ για την Ενέργεια και όσους πίστεψαν σε αυτές τις αυταπάτες. Θεωρούμε σε διάντροπο και προκλητικό το να έρχονται εδώ αυτοί που κατέστρεψαν, που ερημοποίησαν τη Δυτική Μακεδονία, που έστειλαν τα παιδιά μας στα ξένα, που έφυγαν από τα σπίτια τους, που δημιούργησαν στρατιές ανέργων, που δημιούργησαν φτώχεια, που διώχνουν τους κτηνοτρόφους για να βάλουν τις παλιολαμαρίνες τους, να έρχονται εδώ και να συνεδριάζουν για το πώς θα μπουν αυτοί να κάνουν κέρδη στα Βαλκάνια και στη Δυτική Μακεδονία. Καλούμε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί, τουλάχιστον αυτό, να μην περνάει έτσι απαρατήρητο αυτές οι προκλητικές ενέργειες τις οποίες κάνουν οι κρατούντες. Εμείς ως παράταξη θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται είναι μια προεκλογική φιέστα συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην περιοχή. Διαστόμα του Πρωθυπουργού έκλεισε η ΔΕΗ, αυξήθηκε η ανεργία, περίσσεψαν τη φυγή των νέων προς το εξωτερικό, υποσχέθηκαν ανάπτυξη, υποσχέθηκαν επενδύσεις, ήρθαν υπουργοί, εγκαινίασαν βιομηχανικές ζώνες. Ανταυτού όμως είμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και όλες αυτού του είδους οι ενέργειες αυτά μας προκαλούν πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε συνεχώς στο δρόμο και θα τεκμηριώνουμε με επιχειρήματα τις θέσεις μας και οτιδήποτε είναι για να προστατεύσει το κοινό του τόπου και το κοινό καλό. Να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την καταστροφή του περιβάλλοντος που γίνεται και στην περιοχή μας και φυσικά σε μια περιοχή που πλήττεται και από την απολιγνητοποίηση. Κλείνουν τα εργοστάσια, ορυχεία και σταθμούς, μεταναστεύει η νέα γενιά και ερημώνει ο τόπος μας και αυτά όλα με κάποιες περιφρές θέσεις εργασίας οι οποίες γίνονται κατά την περίοδο των κατασκευών, αλλά μετά στην ουσία δεν θα μείνει καμιά θέση εργασίας και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα στην περιοχή μας και αυτό το μήνυμα στέλνουμε και σήμερα από εδώ και λέμε σε όλο το λαό και αυτός να διατρανώσει με κάθε τρόπο την αντίθεση του.